Πότε θα στα κάνεις για τότε? Δεν στα κάνω για τότε ομάδα. Δεν μαζεύω πακέτα για Team of the Year. Δεν στα κάνω πακέτα για Team of the Year. Όταν θα έρθει, θα δείτε. Εγώ είμαι σε άλλη λογική. Κάνω άλλο grind στην Team of the Year. Στην Team of the Year θα μαζέψω πακέτα μια-δυο μέρες πριν, τρεις. Στην ουσία την εβδομάδα που θα παίζουμε εκείνη την περίοδο. Αν υποθέσουμε ότι Παρασκευή ξεκινάει το πρόμο, Τετάρτη, Πέμπτη, εκεί θα κάνουμε τη μάζοξη. Δεν στηρίζομαι σε άνοιγμα πακέτων μία ημέρα. Γιατί συνήθως όσοι μαζεύουν πολλά πακέτα και τα ανοίγουν μία μέρα μαζεμένοι, κάνουν τη χειρότερη διαχείριση. Και γιατί είναι αυτό? Γιατί αν πάρεις π.χ. και μαζέψεις 200, 300, 500, 600 πακέτα και τα ανοίξεις την πρώτη μέρα, υπάρχει αυτό το μεγάλο hype να ανοίξεις τα πακέτα και να βγάλεις Team of the Year παίχτη. Όμως, επειδή η Team of the Year έχει πολύ μεγάλο grind και η Team of the Year είναι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο πρόμο για καθημερινό grind, αν τις κάρτες που θα βγάζεις από τα πακέτα τις κάνεις μόνο quicksell και δεν τις αξιοποιείς για να κυκλώσεις, έχεις χάσει όχι απλά το μισό, τα 2/3 όλου του grind που θα μπορούσες να κάνεις στην Team of the Year. Οπότε εγώ τι κάνω? Δεν στηρίζουμε στο άνοιγμα πακέτων της μίας μέρας. Θα το κάνω κι εγώ. Πρώτη μέρα θα ανοίξουμε κάποια πακέτα μαζεμένα. Αλλά από εκεί και ύστερα θα υπάρχει συνολική και καθημερινή ανακύκλωση και grand για να πακάρω Team of the Year παίκτη. Όσοι πάντως μαζεύετε, παιδιά, μπράβο στην υπομονή σας. Εγώ δεν είμαι fan αυτής της κίνησης. Όσοι μαζεύετε, μπράβο στην υπομονή σας. Το ότι τα κρατάτε και περιμένετε. Πραγματικά εύχομαι όλοι να βγάλετε από κάτι. Φέτος προβλέπεται να έχουμε την ίσως και την πιο δύσκολη Team of the Year. Πραγματικά. Παίζει φέτος η Team of the Year να είναι πιο δύσκολη από την περσινή. Πέρσι θυμάστε πόσο δύσκολη ήταν. Αν καταφέρετε και ασχοληθείτε με το παιχνίδι και του δώσετε χρόνο, εφόσον έχετε χρόνο να του δώσετε προφανώς, έτσι. Και δεν είναι ότι απλά κάνεις quicksell ό,τι βρίσκεις μπροστά σου και καταφέρεις και βρεις τον τρόπο να τις αξιοποιήσεις τις κάρτες με την ανακύκλωση. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος κραφτάρει, ξέρω εγώ, 30 πακέτα ή έχει 30 πακέτα, με ανακύκλωση θα βγάλει τουλάχιστον τα διπλάσια. Η ανακύκλωση γεννάει πακέτα από το πουθενά πάντα. Όσα πακέτα και να κραφτάρετε, όσα πακέτα και να ανοίξετε, με την ανακύκλωση θα έχετε τουλάχιστον τα διπλάσια. Στην Team of the Gear, να ξέρετε, εγώ, χωρίς να μαζεύω πακέτα, ανοίγω πάνω από 1000 packs συνολικά. Βασικά, συνολικής πρόσθεσης και picks και πακέτα, όχι μόνο πακέτα. Το λέω πακέτα σαν γενική έννοια. Βάζω και τα picks, βάζω και τα πακέτα μέσα. Είναι συνολικό. Συνολικός αριθμός είναι πάνω από 1000. Και αυτό είναι με τα καθημερινά crafts. Πέρυσι έβγαλα Team of the Year Bellingham. Ήμουν τυχερός. Γενικότερα το να βγάλεις Team of the Year κάρτα είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Το pack weight είναι πάρα πολύ μικρό. Βγαίνει μια ομάδα με ακραία ratings μήνα Γενάρη. Αν βγάλεις κάρτα Team of the Year και βγάλεις κάποια πολύ καλή κάρτα από τις ακραίες, και δεν μιλάω να βγάλεις μόνο ένα left back ή ένα right back ή ένα goalkeeper, αυτό εννοώ. Μιλάμε να βγάλεις κάποιο striker, κάποιο CM, κάποιο δυνατό βαρβάτο CB. Παίζουν όλο το παιχνίδι σχεδόν, μέχρι το τέλος.